Ο Κωνσταντίνος Παρθένης γεννήθηκε το 1878 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στα 1895 τον βρίσκουμε στη Βιέννη, όπου σπουδάζει μουσική και ζωγραφική κοντά στο σπουδαίο τοπιογράφο Καρλ Ντίφενμπαχ. Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1903. Ταξιδεύει στην Καβάλα, στην Κωνσταντινούπολη και τον Πόρο, όπου αναλαμβάνει την αγιογράφηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Από το 1909 έως το 1911 βρίσκεται στο Παρίσι, όπου έρχεται σε επαφή με τον μεταεμπρεσιονισμό που έμελε να τον επηρεάσει στο μελλοντικό του έργο. Στα 1917, μετά από ένα διάστημα παραμονή στην Κέρκυρα μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά, έρχεται στην Αθήνα, όπου μαζί με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του δημιουργούν την ομάδα τέχνη με σκοπό την ανατροπή του συντηρητικού ακαδημαϊσμού που επικρατούσε στην αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή. Στα 1920 παρουσιάζει τα έργα του στην πρώτη αναδρομική έκθεση που διοργανώνεται στο Ζάπιο. Στα 1929 διορίζεται καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου διδάσκει έως το 1947. Στα 1934 συμμετείχε στην Biennale της Βενετίας, όπου απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τους τεχνοκριτικούς της εποχής. Στα 1948 κρίνεται άξιος του πρώτου βραβείου ζωγραφικής για το μνημειώδες έργο του «Η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου». Το βραβείο όμως δεν του απονέμεται, γεγονός που τον απογοητεύει βαθύτατα. Σε συνδυασμό με τις κατηγορίες που εκτοξεύουν εναντίον του η συντηρητική καλλιτεχνική κύκλη της εποχής του σχετικά με τη μέθοδο της διδασκαλίας του στη Σχολή Καλών Τεχνών γίνονται η αφορμή για να αποφασίσει ο Παρθένης τον εγκλεισμό του στο σπίτι του έως το θάνατό του το 1967. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, που εκείνη την εποχή ήταν σημαντικό κοσμοπολιτικό κέντρο με έντονη κοινωνική και εμπορική κίνηση. Το γεγονός ότι έζησε μακριά από τη Μητροπολιτική Ελλάδα και τα προβλήματά της, ότι σπούδασε σε φημισμένα σχολεία, τόσο στη γενέτειρά του, όσο και αργότερα στη Βιέννη και στο Παρίσι, στάθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και των καλλιτεχνικών του αναζητήσεων. Συγκεκριμένα στο Παρίσι, ο Παρθένης ασπάζεται τον μεταεμπρεσιονισμό και επηρεάζεται από τον κυβισμό και τον φοβισμό που τότε κάνουν έντονη την παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή. Ο ίδιος έχει ζήσει νωρίτερα στη Βιέννη το κίνημα της Art Nouveau. Αργότερα θα ασπαστεί το γαλλικό συμβολισμό και βέβαια μέσα από όλα αυτά θα αναζητήσει το προσωπικό του ύφος. Είναι φυσικό λοιπόν ένας τέτοιος δημιουργός με σαφέστατες επιδράσεις από τα μοντέρνα ευρωπαϊκά ρεύματα όταν έρχεται στην Αθήνα το 1917 να έρχεται αντιμέτωπος με ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον προσκολλημένο στο συντηρητισμό και στον ακαδημαϊσμό που πρεσβεύουν οι ζωγράφοι της σχολής του Μονάχου. Οι πίνακές τους, κυρίως νεκρές φύσεις, πορτρέτα και θαλασσογραφίες κοσμούν τα νεοκλασικά σπίτια της πρωτεύουσας, όπου η καλή κοινωνία απολαμβάνει τις χαρές της υλικής άνεσης την ίδια στιγμή που η χώρα ταλανίζεται από τον εθνικό διχασμό και διχάζεται από τις αντιπαλότητες ανάμεσα στη βενιζελική και στη βασιλική παράταξη. Πνεύμα προοδευτικό και φιλελεύθερο Παρθένης δεν μπορεί παρά να ασπαστεί τις πολιτικές διακηρύξεις του Βενιζέλου και να πρωτοστατήσει μαζί με άλλους διανοούμενους στην ομάδα τέχνη, που ο στόχος της ήταν να πολεμήσει τόσο το καλλιτεχνικό όσο και το πολιτικό κατεστημένο. Στα 1922 η χώρα θα ζήσει τα δεινά της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Παρθένης θα συνδεθεί στενά με ένα από τα μεγαλύτερα και προοδευτικότερα μυαλά της εποχής, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, και μάλιστα θα τον επισκεφθεί στις φυλακές του Παλαιού Στρατώνα
όπου βρίσκεται έγκλειστος για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Στον τοίχο της φυλακής, ο Παρθένης θα χαράξει με κάρβουνο τη μορφή της δημοκρατίας, ένα σχεδίασμα που από τότε θα γίνει το σύμβολο της απελευθέρωσης της χώρας από την τυραννία της βασιλείας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 30 ξεκινάει μια πορεία σιωπής για τον Παρθένη. Αποφεύγει συστηματικά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνεντεύξεις, ο ίδιος είναι πάντα σιωπηλός, ακόμα και κατά τη διάρκεια των παραδόσεών του στη σχολή. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα αντιμετωπίσει τις εχθρότητες και τις κατηγορίες των συντηρητικών συναδέλφων του και θα ζήσει ουσιαστικά απομονωμένος από τα προβλήματα της προπολεμικής και της μεταπολεμικής Ελλάδας, αφοσιωμένος στην τέχνη του, στους μαθητές του και την οικογένειά του, που ως το τέλος της ζωής του ήταν το μεγάλο του καταφύγιο. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης είναι ουσιαστικά ο πρώτος μοντέρνος ζωγράφος στην Ελλάδα της εποχής. Ένας ζωγράφος που πειραματίζεται με διάφορες τεχνοτροπίες της εποχής του, τον πουαντιγισμό, τον φοβισμό, τον εξπρεσιονισμό και τον κυβισμό. Και όλα αυτά μέσα σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να συνδυάσει τις νέες εικαστικές φόρμες που έρχονται από την Ευρώπη με τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, έτσι που στα έργα του να διακρίνουμε τελικά το δικό του προσωπικό ύφος και ο ίδιος να χαρακτηρίζεται ένας από τους πρωτοπόρους του ελληνοκεντρικού μοντερνισμού. Από τα πρώτα χρόνια της διαμονής του στην Αθήνα το 1903 είναι φανερές τους πίνακές του, κυρίως το έργο του «Η Πλαγιά», οι επιδράσεις του από το συμβολισμό. Αυτό όμως που έχει σημασία στο συγκεκριμένο πίνακα είναι ότι από πολύ νωρίς διαφαίνονται οι προθέσεις του ζωγράφου να αναμίξει το συμβολισμό, ένα ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό ρεύμα, με την ελληνική αρχαιότητα και γενικότερα να παρουσιάσει στο έργο του έναν χαρακτήρα προσωπικό. Ο ίδιος νωρίτερα, στα 1900 περίπου, έχει ζωγραφίσει τις Λουόμενες, με φανερές επίσης επιδράσεις από τον μεταεμπρεσιονισμό. Οι μορφές όμως και τα χρώματα στο έργο δείχνουν το προσωπικό του ύφος και μάλιστα εγκαινιάζουν για την νεοελληνική ζωγραφική το γυμνό στην Ήπεθρο. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν και κυρίως το 1911, όταν θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, ο Παρθένης για άλλη μια φορά θα αντλήσει στοιχεία για τη διαμόρφωση της τεχνοτροπίας του από πολλαπλές πηγές, που όμως τις επεξεργάζεται και τις προσαρμόζει πάντα στα προσωπικά καλλιτεχνικά του κριτήρια. Το έργο του «Ευαγγελισμός» χρονολογείται το 1910 και αποτελεί ένα πρώτο καταστάλαγμα για την επίτευξη της ατμοσφαιρικής χρωματικότητας που είχε αρχίσει να τον ενδιαφέρει από τα χρόνια της διαμονής του στην Αυστρία. Η διάρθρωση των ζωγραφικών περιγραμμάτων πάνω στον καμβά γίνεται μέσα από τα χρώματα, που αυτά ουσιαστικά δημιουργούν τα περιγράμματα, έτσι που δημιουργείται μια εξαϊλωμένη χρωματική κλίμακα και μια ατμόσφαιρα μεταφυσική.
Η ευαισθησία του φτάνει σε αποκορύφωμα και αποτελεί υπόβαθρο και σκοπό όλων των εκφραστικών του τάσεων που ολοκληρώνονται τεχνοτροπικά κυρίως μετά το 1920. Στα έργα του είναι τώρα φανερή η κυβιστική διάθεση που διακρίνεται για τον λυρισμό, την ποιητικότητα και τη μουσικότητα στις ζωγραφικές του συνθέσεις. Και βέβαια, από τα έργα του Παρθένη, δεν λείπουν οι αναφορές στη βυζαντινή αγιογραφία και στη λαϊκή τέχνη. Στους πίνακες του τελικά συμβιώνουν αρμονικά Ολύμπιοι θεοί, Βυζαντινοί άγιοι και ήρωες της Επανάστασης. Όλες αυτές οι μορφές μετεωρίζονται σε έναν υπερβατικό χώρο, όπου ο χρόνος έχει καταληθεί, τα πρόσωπα ανάγονται σε σύμβολα διαχρονικά και πανανθρώπινα και μέσα από το ζωγραφικό καμβά αναδύεται μια έντονη πνευματικότητα. Στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, ο Παρθένης θα παραμείνει ο πρωτοπόρος, που με το έργο του και τη διδασκαλία του οδήγησε την ελληνική ζωγραφική στο δρόμο που είχε προπορευτεί ο ίδιος, στο δρόμο που έστω και αργά έπρεπε να συναντηθεί με την κεντρική λεωφόρο της σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του στη σχολή, που διήρκησε 18 χρόνια, μορφώθηκαν οι περισσότεροι από τους ζωγράφους που διακρίθηκαν στην ελληνική τέχνη μετά το 1940, όπως ο Τσαρούχης, ο Μόραλης και ο Γκονόπουλος, καθώς και πολλοί άλλοι που δίχως να φτάσουν στα ψηλότερα σκαλιά, συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ζωγραφικής και στην ουσιαστική απελευθέρωσή της από τα δεσμά της σχολής του Μονάχου. Στα τελευταία χρόνια της διδασκαλίας του ήταν πάντα μέσα στην τάξη σιωπηλός, απογοητευμένος και πικραμένος από την αντιμετώπιση που είχε από τους συναδέλφους του. Δεν έπαβε όμως στιγμή να διορθώνει με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια τα σχέδια των μαθητών του και να οραματίζεται τους δικούς του ζωγραφικούς κόσμους που τόσο αριστουργηματικά μετέφερε στον καμβά του. Ο μαθητής του Νίκος Εγκονόπουλος, συναισθανόμενος στη σιωπή του Παρθένη, του αφιέρωσε τους παρακάτω στίχους που διαγράφουν με τον καλύτερο τρόπο το μεγαλείο της ψυχής του δασκάλου του. Είναι η σιωπή φωτιά, μια ανεμόσκαλα που τοποθετούν προσεκτικά στα χείλια. Ένας μεγάλος κήπος, γεμάτος μουσική και ζωγραφιές.